Βάλε μας την αμαξάρα σου και πες μου με ποιον θα πάμε βόλτα να τραγουδήσουμε. Είχε κλειστεί μόνος του, δεν τον είχα καλέσει εγώ. Έτσι, είναι ο Γιώργος ο Γιαννιάς, καταπληκτικός τραγουδιστής. Καλά, τρομερό παιδί. Μωρέ, με δουλεύεις και εσύ τώρα. Είχαμε έμπνευση. Παιδιά, τον βρήκα στο. Θα δείτε που τον βρήκα ακριβώς. Πάντως χωρούσε ίσα-ίσα στην Jaguar. Έχει πάρει λίγα κιλάκια κι αυτός γιατί πάσχει από συμπαθητική εγκυμοσύνη. Περιμένουμε να γίνει και μπαμπάς. Ωστόσο, ο άντρας πρέπει να πάρει και αυτό το λίγο βάρος. Μόνο η γυναίκα. Πότε γεννάνε. Τώρα γεννάνε, νομίζω, αρχές Φλεβάρι, κάτι τέτοιο μου είπε. Περιμένω το αγοράκι του, τον Στέφανο. Το Στέφανο θα τον βαφτίσουν και είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Πλέει σε πελάγια ευτυχίας και όλα αυτά τα κλισέ που θα ήθελα να σας πω. Για να τον δούμε. Κάτσε να βάλουμε κανένα ραδιάκι. Τι έχει, Γιαννιά. Κι άλλο Γιαννιά. Τι έγινε, ρε φίλε. Κι άλλο Γιαννιά, τι χούντα είναι αυτή στα FM. Μόνο Γιαννιά παίζουνε. Άνοιξε μου. Οπ, τι έγινε, θεέ. Άνοιξε. Κάποιος του παρακάς. Περίμενε. Περίμενε, αδερφέ, μισό λεπτό. Ρε Γιαννιά, τι κάνεις εδώ μέσα. Δεν είμαι εδώ μέσα, ρε. Γιατί είσαι μέσα στον παρακάς. Μου πες θα έρθεις πιο νωρίς. Έλα, Τζότζιο. Πού είσαι, αγόρι μου, καλά. Κάτσε, δεν έχει ζώνη. Πού είσαι, πες. Είμαι στο Vox. Συγχαρητήρια στο Vox για την αφίσα. Περνάω την ιερά εδώ και φαίνεται, τρομάζω. Φαίνεται από τα επτυλάρισα, φαίνεται. Είσαι είναι τεράστια. Μεγαλύτερα από του Spider-Man. Απίστευτο. Μπορεί να είναι ωραία συνεργασία, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Με τον αντίπα έχουμε ξαναδουλέψει μαζί. Ελένη, μια χαρά. Ποια Ελένη, με μπέρδεψε. Χατζίδου. Ήταν και Χατζίδου. Γιατί δεν είχατε την αφίσα. Δεν χώραγε. Στι βάλαμε μία από την πίσω πλευρά. Μπράβο. Πίσω από την Ερόδο που έχει κάτι συνεργεία. Από πίσω, ναι. Ξέρω, έχω πάει τα μάξι και για να αρθίσει. Να μα πει κανένα τραγουδάκι. Αμέ, ποιο θε. Σε προσκάλεσα, στην αγάπη σαν πρώτα. Πώς. Μα προτίμησε να χαθεί με στα φώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για παρετή σου. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του καρατή σου. Θα βάλουμε και τώρα το τρίψε με. Τρίψε με στην αγκαλιά σου. Το είχα ακούσει ένα σπα και είχα τρελαθεί. Αυτό είναι τη Ναταλία, Γερμανού. Τρίψε με στην αγκαλιά σου. Τρίψε με μες στα φιλιά σου. Τρίψε με μες στη ζωή σου. Τρίψε με μες στο κορμί σου. Να μη με βρει κανεί. Μεγάλο κομμάτι, ρε φίλε, XP. Άσε καλά, αδερφέ. Όχι, ενώ είναι μεγάλο, είναι 6 λεπτά να πω. Να τα βάλω καλά, λέγεται. Πώς είστε, ρε φίλε, Πυρόδο. Είσαι εσύ. Εγώ. Ο Νίνο. Ο Νίνο, ο Βαλάντης, ο Τριαντάφυλλος. Τον Τριαντάφυλλο τον είχα πετύχει σε ένα πανηγύρι στη Ρόδο που τραγούδαγε πριν γίνει γνωστός. Και από τότε λέω και εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Αν περάσει την πόρτα, τελειώσαμε. Αν περάσει την πόρτα, αντίο. Αν περάσει την πόρτα, σκοτώσαμε. Ό,τι φτιάξαμε εμείς οι θείο. Μπορώ να σου κάνω και ένα φιλαράκι παλιό. Το θάνατο Πετρέλη. Κερνάω απόψε εγώ. Γιορτάζω έναν ακόμα. Ρε θα μας κράξει. Φανώ και εσένα σ' αγαπάω. We love you, everybody. Ό,τι αγαπώ μου το παίρνεις εσύ. Χτύπα κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Έχεις ρεμό. Ποιο κορμί σε ταξιδεύει κι η καρδιά μου δράβει. Καλησπέρα παιδιά, να περάσουμε όμορφα. Πασχολ! Βασίλη Κοκό! Γιάννη! Θεσσαλονίκη! Εσύ δεν είσαι κούκλα σε βιτρίνα. Δεν έχεις και το τέλειο κορμί. Για σένα δεν θα πέσει η Αθήνα. Μα είσαι η δική μου η ζωή. Να σου πω. Έλα. Πρώτη μου εκπομπή, λένε Μενεγάκη. Κάθε εβδομάδα ήμουν στη Μενεγάκη. Σε όλα τα ταξίδια και επίσης στη Μενεγάκη, την Ελένη, στο πλατό του πρωινού καφέ, γνώρισα και τη γυναίκα μου. Να σου πω, 12 χρόνια σχέση. 13 χρόνια. 13 χρόνια σχέση. Και λέω, ήταν λίγο επιπόλαιο βέβαια, βιάστηκα και παντρεύτηκα. Ναι. Βιάστηκα γρήγορα δηλαδή και μετά από 13 χρόνια νομίζω ήταν άμα λίγο βιαστικό. Άμα δεν το ξέρεις καλά τον άλλο, ναι, είναι, είναι λίγο μια απόφαση που πρέπει να πάρεις. Λίγο. Και έχουμε και γεννητούρια, συντόμως. Έχουμε γεννητούρια βέβαια. Έλα ρε παιχταρά. Είναι 6,5 μηνών. 6,5, μπράβο, άντε με το καλό. Πότε δηλαδή, Γενάρης. Πρώτα βάζεις... Θεός, θα είναι Μάρτης. Μέσα στο Μάρτι. Μέσα στο Μάρτι. Μέσα στο Μάρτι. Θα είναι το αγοράκι μας, θα είναι ο Στέφανος. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα κάνω και εγώ τη δική μου οικογένεια. Δεν φοβήθηκες μη χαλάσει το σώμα σου. Δεν μετανιώνω για όσα είπα. Ήσουν για βράδια ο άνθρωπος μου.
Μπορεί σε αυτόν τον κόσμο που ήρθα ο ενικός να είναι αριθμός μου. Ο ενικός να είναι αριθμός μου. Φίλε, με αυτό το κομμάτι έχω ρίξει πολύ πλάβα. Άντε μην αργείς, γιατί η καρδιά μου δεν αντέχει άλλο πόνο. Γιατί έχει μάθει για να σένα μόνο. Γι' αυτό δεν θέλω όταν θα κλαίω να με δεις. Τις Κυριακές μου λείπεις Θεέ μου πιο πολύ. Γιατί ξυπνούσαμε μαζί. Θα λέω μαζί στο μαγαζί, ναι. Γι' αυτό που μου φύγε τώρα είναι του κουμπάρου μου, του Χρήστου του Μενιδιάτη. Α πούμε, μα πήρε νύχτα, ρε φίλε, μέχρι και φώτα βάλαμε. Τι να κάνω, αλλά τώρα με τα φώτα κοίτα έχω περίεργα φρύδια. Αφού την πήρε το μαγείο σου. Πάω απόψε να τρελαθώ. Πού να ψάξω να σε βρω. Νιώθω τύψεις και ενοχές. Αχ να γύριζες. Θα μου περάσει. Με έναν τρόπο μαγικό στα δυο θα σπάσει. Όνομά σου το μικρό στο μύθε μου έχω φτάσει. Μα θα πιάσω ουρανό, θα μου περάσει. Σου είμαι φίλε, αλλά με αυτά τα τραγούδια με πιάνει... Συγχωρία! Φίλοι, είναι, φεύγω, πολύ, είναι πολύ διαπεραστικά τραγούδια. Είναι εκπομπή νύχτα με φως στο σαγόνι. Τα φωσαγόνια του Καρχαρία. Θες να μιλήσουμε λίγο για τη Ζαρίφη. Για τη Ζαρίφη. Ναι, αμέ. Τι σχέση έχεις με τη Ζαρίφη, Γιώργο Γιαννιά. Κοίτα, παλιά έχει παιχτεί κάτι. Έχει παιχτεί φάση με τη Ζαρίφη. Έχει παιχτεί φάση, ναι. Τώρα, είναι η πρώτη φορά που το λες. Δεν νομίζω να γράφεις. Όχι, όχι, είναι σβηστές όλες. Έχουμε παίξει με την Καταρίνα. Ήταν να προχωρήσει η σχέση μας κάτι σε ήταν φάση σοβαρό. Τύπου είμαστε μεθυσμένοι στο φαλιράκι και απλά προέκυψε. Μπράβο, ή γνωριζόμασταν. Ναι, προέκυψε, αλλά μετά. Εντάξει, συμφωνία χαρακτήρων. Mm-hmm. Δεν της άρεσαν τα λαδερά καθόλου. Ούτε το ψωμί, ούτε η φέτα και έτσι χωρίσαμε. Αλλά ακόμα τη σκέφτομαι όποτε τρώω δηλαδή τέτοια πράγματα. Λαδερά. Έρχεται στο μυαλό μου, ναι, όταν τρώω λαδερό. Έρχεται στο μυαλό μου η Καταρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε, που ήρθες στο χειρισμό. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Όλοι να είμαστε καλά. Πάντα τέτοια. Μόνο υγεία. Θα τα ξαναπούμε. Φιλάκια, αδερφέ. Όταν ξημερώσει. Ευχαριστώ πολύ. Πόσα χρόνια πραγματικά, Γιώργο Γιαννιά και όντως, μέσα στον πρωινό καφέ γνωρίστηκαν. Ναι. Είσαι τυχερή. Θυμάσαι που μας... Εσύ δεν ήσουν, εσύ ήσουν. Τι θυμάσαι που μας έβαζε και κάναμε χορευτικά, μας μάθανε... Τότε κάναμε διάφορες ενάρξεις στον πρωινό καφέ. Ξεκινάγαμε με χορευτικά, ξέρω εγώ, κάναμε σκηνές από ταινίες, ξέρω εγώ τι κάναμε, κάναμε του κόσμου τα πράγματα. Ήμασταν σε άλλη φάση, τότε ήμασταν και μικροί. Εσύ έλειπες σε πολλά ταξίδια τότε. Ήτανε τα πρώτα μου χρόνια στον πρωινό καφέ που ταξίδευες πολύ. Φρόντισες να λείπεις. Όχι, όχι, είχα πολλά ταξίδια. Πολλά ταξίδια. Όχι, έκανε πολλά ταξίδια τότε, πραγματικά πάρα πολλά. Έλειπε συνέχεια. Λοιπόν, και κάναμε τέτοια και μας μάθαινε πώς να κινούμαστε, πώς να χορεύουμε, διάφορα τέτοια. Αλλά εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι αυτοί οι δύο τα είχαν φτιάξει. Και να πω την αλήθεια μου. Δηλαδή, όταν το διάβασα μετά από καμιά οκταετία. Δεν πήγε το μυαλό σου. Αυτοί δεν γνωρίστηκαν τότε στον πρωινό καφέ που βλεπόταν συνέχεια. Γιατί τον είχαμε πολύ συχνά καλεσμένο τότε τον Γιώργο. Ήταν και αυτό το δικό του ξεκίνημα. Στο ξεκίνημα όλοι τρέχουμε γενικώς. Έχουμε πολύ κέφι να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, δεν το είχα καταλάβει. Γιατί κανείς μας δεν τους είχε πάρει χαμπάρι. Εσύ, ρε Ζερβάκη, που είσαι έτσι από εκείνα τα χρόνια και πιο πριν. Θυμάσαι τίποτα εσύ. Απολύτως τίποτα. Που όλοι ξέραμε τι κάνανε και με ποιον, γιατί όλοι κάτι κάνανε εκεί μέσα, όλοι με κάποιον ήταν γενικό. Σταύρο, λέω απλά για εκείνα τα χρόνια. Επειδή είναι σκηνοθέτης και τα βλέπει όλα, γι' αυτό του λες. Σταμάτα, μωρέ. Ρε, σταμάτα εσύ. Αυτό δεν το είχαμε αντιληφθεί. Και, εντάξει, δεν άρεσε και πολύ να την παντρευτεί. 16 χρόνια μήνα. 13 είπε, μωρέ, σταμάτα και εσύ. 13 λέει νωρίς είναι, βέβαια. Απερισκεψία. Και οι δυο τους είναι πολύ μικροί. Αυτό λέω. Και μεγάλη φωνάρα, έτσι. Και πρέπει να είναι μεγάλη αγάπη που αντέξαν 13 χρόνια χωρίς να είσαι παντρεμένος με τον άλλον. Μα εσύ έχεις πει ότι η δυσκολία είναι μετά το γάμο. Καλά μετά σου λέει. Το γάμο είναι απλά... πιο εύκολα, δεν έχεις πει. Όχι, μετά το γάμο απλά ασπρίζεις. Δεν έχει δυσκολίες. Έλα. και φωνάρα. Και φωνάρα και ίδιος. Φωνάρα, δεν ακούω τι λέει, γιατί γελάτε μόνοι σας επάνω και δεν ακούω τι λένε.
Και μετά από τόσα χρόνια στον Πυρώνιο ο Σταύρος, σήμερα μάθαμε για σένα κάποια πράγματα. Περάσαν πολλά χρόνια. Σταμάτα πια. Επειδή άρχισες λίγο παραπάνω. Ναι, διότι το να σπρίσεις διορθώνεται, τα άλλα δεν φτιάχνουν. Δεν αλλάζουν, όχι. Το μπρουτζόν είναι αυτό που την αφού. Α, Παναγίτσα μου, τι πάθαμε. Λοιπόν,